μπλόκο στη μεγαλύτερη ποσότητα αλλιευμάτων που έχει κατασχεθεί στην ελληνική επικράτεια από τους επιθεωρητές αλλίας του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου. Είχε προηγηθεί έφοδος σε δύο αλλιευτικά με ιταλική σημαία και όπως ανακοίνωσε το αρχηγείο του λιμενικού σώματος, κατασχέθηκαν συνολικά 9 τόνοι και 388 κιλά αλλιευμάτων. Κατασχέθηκε μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχει πιαστεί ποτέ στην επικράτεια χθες από το Γραφείο Αλλίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Μιλάμε για μία ποσότητα που υπερβαίνει τους 9 τόνους και 300 κιλά. Στο πλαίσιο της αλλιευτικής επιθεώρησης που διενεργήθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή στα Ιταλική σημαία σε επαγγελματικά σκάφη Εροσβίτα και Τζιοβάνι Κατερίνα που κατέπλευσαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, διαπιστώθηκε ότι ενώ τα αμπάρια τους ήταν γεμάτα με αλλιεύματα, διατηρούσαν παράνομα αλλιευτικά εργαλεία. Πρόκειται για δίχτυα που συλλέγουν μεγαλύτερες ποσότητες από εκείνες που επιτρέπουν η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κάτι που συντελεί στην εξάντληση των αλλιευμάτων και επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Αποτελούν στόχο υψίστης προτεραιότητας για το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος ο έλεγχος και η πάταξη της παράνομης αλληλείας, από όπου και αν αυτή προέρχεται, είτε επαγγελματική είναι είτε ερασιτεχνική. Υπάρχουν πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά στους ελέγχους που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και τα υπαγόμενα σε αυτό τμήματα και σταθμοί. Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε, στο Εροσβίτα βρέθηκαν 3 τόνοι και 808 κιλά κόκκινης γαρίδας, 663 κιλά γαλαζοκόκκινης γαρίδας και 101 κιλά μπακαλιάρου. Στο Τζιοβάνι Κατερίνα βρέθηκαν αντίστοιχα 3 τόνοι και 996 κιλά κόκκινης γαρίδας, 672 κιλά γαλαζοκόκκινης γαρίδας, 48 κιλά γάμπαρης και 100 κιλά μπακαλιάρου. Οι γαρίδες εκποιήθηκαν άμεσα σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για το ποσό των 32.154 ευρώ, ενώ οι ποσότητες των άλλων κατασχεμένων αλλιευμάτων αποδόθηκαν σε ευαγή ιδρύματα. Με μεθοδικότητα διενεργούνται οι αλλιευτικές επιθεωρήσεις από τους επιθεωρητές αλλίας που διαθέτει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και μάλιστα χάρη στον επαγγελματισμό, στη μεθοδικότητα και τη συστηματικότητα των αλλιευτικών επιθεωρήσεων, το Ηράκλειο είχε επιλεγεί κατά το 2018 ως ο τόπος όπου έγινε ένα σεμινάριο επιμόρφωσης όλων των επιθεωρητών αλλιείας της Κρήτης, όλων των λιμενικών αρχών της Κρήτης, από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του ICAT, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Έλεγχο της Αλλίας. Από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου κινήθηκε άμεσα η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, καθώς τα πρόστιμα φτάνουν στις 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση, ενώ άμεσα καταστράφηκαν και τα παράνομα αλλιευτικά εργαλεία όπως προβλέπεται.